Με μεγάλη χαρά λοιπόν καλωσορίζουμε το Ρίκος Δινάν. Βρίσκομαι μαζί με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Χαραμή, ο οποίος έχει καταγωγή από τον τόπο μας. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια ημερίδα η οποία είναι πάρα πολύ βασική και αναφέρει το θέμα της γεφυρώνοντας τις βαθμίδες περίθαλψης, εννοώντας την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και το δευτεροβάθμιο επίπεδο που είναι τα νοσοκομεία. Η θεματολογία της ημερίδας είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αφορά γιατρούς όλων των ιατρικών ειδικοτήτων. Στην ημερίδα συμμετέχουν και εκλεκτοί ομιλητές από την Αργολίδα μαζί με διακεκριμένους επιστήμονες που βρίσκονται στο Ρίκος Δινάν και με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε τις εισηγήσεις τους. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας συνεχίζει την προσπάθειά του να ενημερώσει τα μέλη του πάνω στις τελευταίες εξελίξεις και κατευθυντήριες οδηγίες που υπάρχουν, έτσι ώστε να είμαστε ενημερωμένοι στην αντιμετώπιση των περιστατικών μας. Το Ρίκος Δινάν δίνει βαρύτητα μεγάλη στην εκπαίδευση και μεταεκπαίδευση του προσωπικού και του νοσηλευτικού και του ιατρικού. Έχουμε ξεκινήσει διενέργεια ημερίδων στην επαρχία, οι οποίες θα μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία των γιατρών του Δινάν, αλλά θα πάρουμε και εμείς από τους τοπικούς γιατρούς τη δική τους γνώση και εμπειρία και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανεβάσουμε το επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών γενικά στη χώρα. Ευχαριστούμε τον Ιατρικό Σύλλογο για την συνεργασία και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, τον κύριο Κατσαρό, και είμαστε σίγουροι ότι σήμερα θα έχουμε μια καλή ημερίδα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το Δημόσιο κάνει αυτή την προσπάθεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές πρωτοποριακές μέθοδοι ξεκινάνε από τα δημόσια νοσοκομεία. Άρα νομίζω ότι οι πρωτοποριακές μέθοδοι μοιράζονται και στον ιδιωτικό και στον κρατικό τομέα και εξαρτάται πάντα και από τους γιατρούς τους ίδιους. Η αλήθεια είναι ναι, ότι η ιατρική και η φαρμακευτική επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Επίσης και τα βιοιατρικά μηχανήματα. Νομίζω ότι η ελληνική ιατρική επιστήμη είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συχνές παιδικές γαστροεντερικές διαταραχές, δυσκυλιότητα από τα πρώτα συμπτώματα μαζί με την υποσμία και την διαταραχή στον ύπνο με το σύνδρομο ανίσχυων ποδιών. Έχουμε διαταραχή στη στάση του σώματος. Εδώ έχουμε έναν αλγόριθμο ουσιαστικά πώς αντιμετωπίζουμε την νόσο του Πάρκινσον, όπου αρχίζει σιγά σιγά ο ασθενής να έχει διαταραχή στις καθημερινές του λειτουργίες και ανάγκες, όπου εκεί αρχίζει σιγά σιγά να αναζητά την βοήθεια νευρολόγου, γιατί μέχρι νωρίτερα δεν δίνει σημασία σε αυτά τα συμπτώματα όπως προείπαμε. Θεωρεί ότι είναι κόπωση από την καθημερινότητα, δεν δίνει σημασία στην υποσμία, το σύνδρομο ανίσχυων ποδιών και αυτό το αποδίδει στην κόπωση. Πλέον όταν έχει διαταραχή στη λειτουργία, έρχεται στον νευρολόγο, εμείς αποφασίζουμε ποια φάρμακα θα βάλουμε με όλο τον αλγόριθμο που μας έθεσε ο κ. Κόβας. Μετά βλέπουμε αν αυτά τα φαρμακευτική αγωγή είναι αρκετή για να αντιμετωπίσει τα συμπτώματά του. Είπαμε ότι είναι συμπτωματική η θεραπεία, δεν υπάρχει ουσιαστική θεραπεία. Μετά αποφασίσουμε ανάλογα τα κινητικά και τα μη κινητικά συμπτώματα. Αυτά είναι τα βασικά που θα κάνουμε επιλογή στη θεραπεία. Αν θα προχωρήσουμε και σε πιο προχωρημένες θεραπείες που είναι με τις υποβιθμίσεις συσκευές. Τα φάρμακα, όπως μας τα είπε, δράτη γραμματικά. Εδώ έχουμε την κλινική πορεία της νόσου, όπου υπάρχει η προκλινική νόσος, που δεν έχει αναζητήσει κάποια βοήθεια ο ασθενής. Μετά γίνεται η διάγνωση, όπου έχουμε αντιληφθεί εκεί πέρα ότι υπάρχουν τα συμπτώματα συνήθως 1-5 χρόνια νωρίτερα. Έχουμε την πρώιμη νόσο που αντιμετωπίζεται με τα φάρμακα, που μας είπε ο Κόβας, όπου είναι ο μήνας του μέλητος όσον αφορά την νόσο. Και αυτό στα 3-5, ίσως και 10 χρόνια ανάλογα τον ασθενή που διαρκεί, πάμε μετά στην προχωρημένη νόσο όπου έχουμε έντονες κινητικές επιπλοκές με τα on-off της υπερκινησίας, έχουμε τα μη κινητικά συμπτώματα, τα πολύ σημαντικά και στόχος μας είναι πάντα να καλυτερεύσουμε την ποιότητα ζωής του ασθενή.